πολλά και από την προηγούμενη θέση σας, αλλά και από το ρόλο που έχετε σήμερα. Επομένως, θα τα κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, να δούμε τα πράγματα, τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Και να ξεκινήσουμε από το τι έρχεται να κάνει στην πράξη, κύριε Πιτσιόρλα, ο Γάλλος πρόεδρος. Και μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, έχουμε πολλά μπροστά μας, ΔΕΘ, τρίτη αξιολόγηση με δύσκολα ζητήματα. Τι περιμένουμε από τον Γάλλο πρόεδρο, τι περιμένει η ελληνική κυβέρνηση? Κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι πρέπει να αξιολογήσουμε ως πολύ θετικό το γεγονός ότι είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη υπό την ιδιότητα Προέδρου Δημοκρατίας που κάνει ο πρόεδρος Μακρόν. Και διαλέγει την Ελλάδα. Επιλέγει, λοιπόν, από μόνο του είναι επιλέγει λοιπόν την θέμα. Ελλάδα και αυτό από μόνο του κάτι λέει. Είναι συμβολικό πολύ. Διότι γνωρίζουμε από μέχρι σήμερα, όσα έχει πει μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε ότι η φιλοδοξία του είναι να παίξει έναν σημαντικό ρόλο ως Γαλλία στην από εδώ και πέρα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια φάση κρίσιμη, έχει μπροστά της διλήμματα μεγάλα να απαντήσει. Η Ελλάδα είναι ένα δείγμα πολύ χαρακτηριστικό των αδυναμιών που είχε τα προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και της δυσκολίας να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί κρίσεις. Επομένως, το ότι επιλέγει την Ελλάδα σημαίνει ότι θέλει από την Ελλάδα να διατυπώσει τις απόψεις του. Να δώσει λοιπόν το στίγμα του για τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης. Αυτό λέτε. Θα δώσει το στίγμα ότι κάτι αλλάζει από εδώ και πέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα πει τις προτάσεις του από εκεί και πέρα. Το αν θα αλλάξει ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σύνθετο. Υπάρχει και η Γερμανία. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγει την Ελλάδα να διατυπώσει απόψεις που η επιλογή δείχνει και την κατεύθυνση των απόψεων. Δείχνει ο ίδιος πάντως επίσης να έχει ένα συγκεκριμένο όραμα για την Ευρώπη για την επόμενη μέρα και σε κάποια σημεία συγκλίνει και η Γερμανία. Κοιτάξτε, έχει ένα όραμα από όσα διαβάζουμε μέχρι σήμερα, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι σε πορεία κοινή και παράλληλη με αυτά που σκεφτόμαστε και εμείς. Και εμείς θέλουμε η Ευρώπη να έχει την ικανότητα μόνη της να διαχειριστεί κρίσεις και ζητήματα και εμείς θέλουμε να προχωρήσει η εμβάθυνση της ενοποίησης και η σύγκληση των οικονομιών, να μην κερδίζουν μόνο ισχυροί και να χάνουν. Ο ίδιος μιλάει και για κοινή οικονομία, μιλάει για κοινό υπουργό, μιλάει για κοινές αποφάσεις στην Ευρωζώνη. Είναι ζητήματα τα οποία και εμείς ως Ελλάδα έχουμε θέσει πολλές φορές. Επομένως, υπάρχει μια συναντήληψη για αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συναντήληψη που πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς για το καλό της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το δεύτερο είναι ότι είναι σημαντικό το γεγονός και οι δηλώσεις το δείχνουν οι σημερινές, το πώς βλέπει την Ελλάδα. Το γεγονός ότι διατυπώνει με πολύ μεγάλη σαφήνεια διαφωνία του με οποιαδήποτε συζήτηση περί Brexit είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και τη στήριξη το γεγονός στην Ελλάδα, στο νέο στην Ελλάδα και βλέπει τα θετικά βήματα. Όλα αυτά για μας είναι κάτι θετικό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Στις διαστάσεις του βεβαίως και με ψυχραιμία και με μέτρο. Κύριε Πιτσιόρλα, ο Γάλλος πρόεδρος θα έρθει μαζί με αρκετούς Γάλλους επιχειρηματίες. Θα έρθουν και Κινέζοι επιχειρηματίες ενώπιση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βάζω σε ένα συνολικό πλαίσιο. Εμείς ως χώρα τις επενδύσεις τις θέλουμε τελικά? Γιατί κάπως σαν να έχουμε μπερδευτεί το τελευταίο διάστημα. Εσείς το έχετε πει πολλές φορές ότι όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες φωνές που από ό,τι φαίνεται και εντός της κυβέρνησης φρενάρουν όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι έτσι? Καθόλου έτσι δεν είναι. Τα πράγματα προχωράνε και προχωράνε με ρυθμούς γρήγορους. Αναφερθήκατε κι εσείς. Πρέπει να πω ότι να δούμε την εικόνα. Έχουμε μια εικόνα όπου η Ελλάδα σιγά σιγά παρουσιάζει μια κινητικότητα πολύ μεγάλη. Καταρχήν έχουμε τον πρόεδρο Μακρόν σήμερα. Χτες είχαμε τη συνάντηση στην Καβάλα με τον κύριο Μπορίσοφ, την υπογραφή των συμφωνιών για το σιδηρόδρομο. Σημαντικά πράγματα. Μεθαύριο ξεκινάει η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό. Τιμόμενη χώρα η Κίνα, με πολύ μεγάλη παρουσία κινέζικων εταιριών, αλλά όχι μόνο και ελληνικών εταιριών. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ζήσει στιγμές που έχει να ζήσει δεκαετίες. Την άλλη εβδομάδα έρχεται ο κ. Τζεντιλόνι, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, για μια συνάντηση και συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση για πολύ μεγάλα ζητήματα οικονομικής συνεργασίας. Έχουμε ένα μπαράζ, λοιπόν. Έχουμε ένα μπαράζ πρωτοβουλειών που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι σε ένα δρόμο. Αλλά εμείς τι κάνουμε, έχει σημασία, κύριε. Και επίσης έχουμε και μια σειρά από δείκτες
οι οποίοι δείχνουν ότι τα πράγματα στην οικονομία βελτιώνονται. Έχουν μπει σε ένα δρόμο ανωδικό, το αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα, ο διεθνής τύπος, και επομένως. Αλλά δεχόμαστε και επικρίσεις, όπως είδατε. Προφανώς θα δεχόμαστε. Διότι εδώ έχουμε καθυστερήσεις, περιμένουμε μέχρι το νέο έτος να έχουμε 5,4 δις από τις ιδιωτικοποίησεις. Θα το έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα θέματα προχωράνε. Το πρόγραμμα. Πώς προχωράνε. Προχωράνε όλα. Με τι βήμα. Προχωράνε όλα, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει και ό,τι σας έχω πει έχει επιβεβαιωθεί σε γενικές γραμμές. Μέχρι στιγμής. Ναι, μέχρι στιγμής. Ναι, μπράβο. Προχωράνε τα πράγματα. Υπάρχει μια συζήτηση τώρα, ξανά πάλι, μια επιμονή από το χώρο της αντιπολίτευσης. Γίνεται μια κριτική στην κυβέρνηση. Ορθώς γίνεται κριτική. Η αντιπολίτευση αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει. Και εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Εάν το θέμα της σύγκρουσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση είναι το θέμα των επενδύσεων και της οικονομίας, εγώ το θεωρώ θετικό. Μακάρι αυτό να είναι η σύγκρουση, σε αυτό να τσακωνόμαστε. Και ο καθένας να αποδεικνύει στην πράξη την πολιτική που έχει. Η κυβέρνηση λοιπόν προωθεί μια σειρά από επενδύσεις. Πρέπει να σας πω ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά πάρα πολύ κρίσιμη. Στο τέλος του 2017 λοιπόν θα έχουμε μια εικόνα. Το πρώτο εξάμεινο του 2017 για παράδειγμα έχουμε ένα ρεκόρ στην εισρωή από άμεσες ξένες επενδύσεις. Είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε σαν χώρα. Δηλαδή. Έχουμε περίπου τριπλασιασμό σε σχέση με το 2016, ναι. Το πρώτο εξάμεινο. Ναι, σε τι αναφέρεστε? Αναφέρομαι στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ένα κρίσιμο παράγοντα. Για σχεδιασμούς μιλάμε, όχι, ή για μιλάμε για καθαρές εισρωές, για αυτά που έχουν πέσει ήδη στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν τομέα που πάντα η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη στέρηση. Και ζούμε τώρα, σας το έχω πει πολλές φορές, ζούμε μια περίοδο όπου έχουμε τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και έχουμε και αποφάσεις. Μα υλοποίηση λέμε τώρα, ενδιαφέρον υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι, μιλάμε και για υλοποίηση. Μιλάμε και για. Σε ποιους τομείς? Μιλάμε για υλοποίηση. Όταν σας μιλάω για καθαρές εισρωές, μιλάω για πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Δηλαδή, έχουν πέσει χρήματα στην αγορά. Ακριβώς. Δώστε μας κάποια παραδείγματα, κύριε Υπουργέ. Ο κόσμος θέλει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Θα σας πω το παράδειγμα, επειδή είναι πρόσφατη η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Φίλιπ Μόρις. Μάλιστα. Μία επένδυση που έγινε φέτος. Μόρις εδώ ήταν. Όχι, έκανε μια νέα επένδυση, ένα νέο εργοστάσιο. Μια επένδυση 300 εκατομμυρίων. Επί Σαμαρά το είχε ξεκινήσει. Όχι, κάνετε λάθος. Η απόφαση πάρθηκε φέτος, αρχές του χρόνου, μετά από τεράστιο ανταγωνισμό με άλλες χώρες. Πάρθηκε φέτος και ήδη φτάνει στο τέλος της, υλοποιείται. Μάλιστα. Με πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Άλλοι. Τι άλλο έχουμε? Προωθούνται οι επενδύσεις, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε πάρα πολλούς τομείς στον τουρισμό. Έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία που ανακαινίζονται και κυρίως πάρα πολλά ξενοδοχεία που γίνονται από την αρχή. Έχουμε εξαγορές ξενοδοχείων πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κύριε Πισιόρο, να ρωτήσω όμως κάτι. Ένας επενδυτής αυτή τη στιγμή, του δίνουμε την όθηση να έρθει στη χώρα, όταν το δημόσιο χρωστά στους ιδιώτες όσα χρωστά και βλέπουμε να υπερφορολογούνται ιδιώτες και επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό είναι ένα καλό σημάδι ώστε να πει ο επενδυτής θα έρθω στην Ελλάδα να επενδύσω? Κοιτάξτε, ή πρέπει να αλλάξει? Τα πολλά πρέπει να αλλάξουν. Τώρα μιλάμε ότι έχουμε μπει σε μια πορεία θετική, ανωδική. Δεν λέμε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα, ούτε λέμε ότι είμαστε μια χαρά. Σε σχέση με το πέρσι όμως και το πρόπερσι, είμαστε πολύ καλύτερα και αρχίζουμε πια και έχουμε θετικούς δείκτες παντού. Ο ΙΟΒΕ, για παράδειγμα, προβλέπει για τη βιομηχανική παραγωγή, για τη τομέα της βιομηχανίας, επενδύσεις το 2017 της τάξης του 18,2%. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, έχουμε όμως και μεγάλα φρένα. Για παράδειγμα, έχουμε συζητήσει. Επειδή αναφερόμαστε στους επενδυτές, σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει ένα βαρόμετρο διεθνές. Επίσημο. Παίρνει περίπου 2.500 στελέχη από 43 χώρες, στελέχη επιχειρήσεων. Και τους κάνει ερωτήσεις. Μάλιστα. Πέρσι λοιπόν από αυτά τα στελέχη, από τα 2.500 στελέχη, το 6% λέγανε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια θετική πρόοπτικη. Τώρα? Φέτος είναι το 53%. Αυτό είναι των επιχειρηματιών, των στελεχών επιχειρήσεων. Του ειδικού τομέα. Μπράβο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Δείχνει αυτό που πρέπει να πιστέψουμε. Μα υπάρχει αυτή η τάση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό που πρέπει το θέμα να είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν. Η κυβέρνηση ανακαλύπτει και αυτή τώρα τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί που το θεωρούσε το επιχείρημα ποινικό αδίκημα μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν λίγα χρόνια. Τώρα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει περιοδία στον δυτικό τομέα, κύριε Πισόρλα. Κάνει κακά ο Πρωθυπουργό. Καθόλου. Να πούμε λοιπόν το θετικό, ότι κάνει πάρα πολύ καλά.
και μετά να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνει. Αλλά να αναγνωρίσουμε ότι το κάνει καλά. Και δεύτερο, να αναγνωρίσουμε ότι γίνονται κάθε μέρα βήματα. Μην γίνει μόνο σε Σιριζαίους επιχειρηματίες, να πάει και σε κανένα άλλο. Ή να πάει και σε επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή. Όχι, θα πάει παντού. Να πάει και σε καμιά δύσκολη επιχείρηση που έχει να πληρώσει τον κόσμο καιρό πολύ. Που δεν τη δίνει τα λεφτά η κυβέρνηση που χρωστάει. Τώρα μιλάμε και θα σα πω τώρα, να μιλάμε για τη φορολογία. Κοιτάξτε. Το θέμα τη φορολογία είναι ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο θέμα. Να αναγνωρίσουμε ότι ως Ελλάδα είχαμε τεράστια προβλήματα στον τομέα αυτών, τεράστια. Να αναγνωρίσουμε ότι είναι και ένα θέμα αντίληψης, δηλαδή τα συνολικά φορολογικά βάρη σε μια εταιρεία, στη Γερμανία για παράδειγμα και στην Ελλάδα, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Μπορεί να πει η κυβέρνηση, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Φόροι, κύριε και δεν είναι μόνο το θέμα της φορολογίας αυτό που κρίνει το αν θα γίνει μια επένδυση όλη. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση στην πορεία όταν θα μπορούμε, σαν οικονομία να σταθούμε. Όμως, μας εμπιστεύονται σήμερα οι ξένοι. Όμως, ακούστε με, για το να αποφασίσει ένας ξένος να θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, δεν είναι το κριτήριό του, πιστέψτε με, το φορολογικό. Πρέπει να ξέρει ποιο είναι το καθεστώς. Και να μην έχει φόβο ότι θα αλλάζει κάθε μέρα. Αύριο. Μπράβο. Αυτό, σε αυτό λοιπόν, αυτό είναι η αξιοπιστία. Σε αυτό, αυτό λοιπόν κάνουμε μεγάλα βήματα. Και στον αναπτυξιακό νόμο που ισχύει σήμερα δίνονται διασφαλίσεις σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και στην αλλαγή που προωθούμε τώρα ως προς την νομοθεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις κάνουμε το ίδιο και γενικότερα εμπεδώνεται σιγά σιγά μια εικόνα σταθερότητας για την Ελλάδα. Στο μάλιστα. Ελληνικό κύριε Πιτσιόλα, να ελληνικό, πάμε λοιπόν. Λίγο στο πάμε ελληνικό, εκεί, λοιπόν. Να δούμε τι δούμε, έχει γίνει. Επειδή γιατί γίνεται, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι, στο παραπέντε, φτάσαμε στο παραπέντε να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και επειδή έτσι υπάρχει μια αμφισημία στις δηλώσεις, εσείς το πλέον κατάλληλος να μας πείτε. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, γιατί σε δύο εβδομάδες θα ξανασυνεδριάσει το ΚΑΣ, προκύπτει πρόβλημα, μπλοκάρει η διαδικασία. Να σας πω κάτι. Χτες καταρχήν υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, θετική, που δεν δημιουργεί κανένα εμπόδιο. Εκτός ΚΑΣ. Μισό λεπτό λίγο. Ένα-ένα. Για τα νεότερα μνημεία. Ναι. Προχωράμε. Για το δασικό σχεδόν έχουμε τελειώσει, μένει μια εκκρεμότητα, θα προχωρήσουμε. Για το θέμα τώρα το αρχαιολογικό. Διάβαζα πριν από μέρες μία αντιπαράθεση στις εφημερίδες όπου κατηγορούνταν η κυρία Κονιόρδο ως περσόνα non grata, είχε κηρυχθεί από τους αρχαιολόγους. Ότι, ότι τάχα πάει να. Θέλει να το τρέξει, ναι. Να τα καλύψει όλα. Να καλύψει όλα. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλα να τα βλέπουμε πάλι με ισορροπία και με μέτρο. Τι πρέπει να πούμε. Ναι, αλλά να τρέχουμε και λίγο. Και να τρέχουμε βεβαίως, αλλά να τρέχουμε σωστά. Ναι. Διότι έχουμε μια ευθύνη απέναντι και στην ιστορία μας και στην παράδοσή μας και σε αυτά που αποτελούν πλεονεκτήματα για τον τόπο μας. Δουλειά θα κάνουμε, κύριε Πιτσιόλα. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τα πάντα. Περιμένει ο κόσμος να δουλέψει χιλιάδες. Πρέπει να συνδυάσουμε τα πάντα. Εγώ, ας πούμε, μπορώ να σας πω ότι την περίοδο που φτιάχνονταν το αεροδρόμιο στην περιοχή εκεί, υπάρχουν βιβλία. Τα λέτε εδώ. Όχι, μιλάω για το ελληνικό. Ότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα με τη μεταχείριση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Πολλά, λέτε. Δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Προφανώς, και στο μετρό έγινε αυτό. Και στο μετρό έγινε. Δεν θα πρέπει να έχουμε το μετρό, άμα είναι έτσι. Όχι. Έτσι όπως το λέτε. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δόθηκε μία λύση που συνδυάζει τα πάντα. Συνδυάζει και το σεβασμό των μνημείων και την αξιοποίηση του. Ευθύνες για τις καθυστερήσεις υπάρχουν, κύριε Πιτσιόλα. Τα αρχαία μνημεία είναι πλεονέκτημα για τη χώρα και πρέπει να ενταχθούν στην καθημερινή ζωή. Στην επένδυση λοιπόν του ελληνικού. Στην επένδυση του ελληνικού. Θα προχωρήσουμε. Τι χρόνο δίνεται. Θα προχωρήσουμε. Σας έχω πει ότι μέσα στο 17 το προεδρικό διάταγμα θα έχει εκδοθεί. Όχι, εμείς θέλουμε να μας πείτε πότε θα αρχίσει να δουλεύει η μπουλντόζα. Θα σας το πω αμέσως. Γιατί εσείς οι πολιτικοί γυρίζετε συνεχώς γύρω από τη γραφειοκρατία. Είναι δύο οι προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές. Η μία προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα. Μέσα στο 17 λέτε. Το 17 θα γίνει. Και το δεύτερο είναι να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καζίνο. Ωραία. Θα γίνει τελικά το καζίνο. Γιατί και αυτό το πάτε προς πίσω. Έχει γίνει και αυτό κινητό. Δεν πάμε κανένα προς πίσω. Πού πάτε. Για μένα το προεδρικό διάταγμα προχωράνε οι διαδικασίες και θα τηρηθούν οι διαδικασίες σωστά όπως πρέπει. Το δεύτερο είναι ότι για το καζίνο ετοιμάζουμε μία τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα καζίνο προκειμένου να εξορθολογήσουμε θα γίνει επομένως, το καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Αυτό το νομοσχέδιο θα είναι τελευταία κουβέντα. Θα είναι μέσα στο 18 μέσα στο θα αρχίσει να λειτουργεί και το μέσα στο 18 θα, θα είναι εργοτάξιο. Και μέσα στο 17 θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για το καζίνο. Άρα
αρχές του 18, ναι, όπως έχουμε πει από την αρχή, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Άρα θα δούμε μπουλντόζες μέσα στο 18. Άρα λοιπόν θα δούμε μπουλντόζες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα Υπουργέ. Πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πιτσιόλα που ήσασταν εδώ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, με σύνθημα.